Θα ασχοληθούμε και με το άλλο μείζον θέμα των ημερών, την τελευταία απειλή εκβιασμού, τελεσίγραφο, αν υπάρχει τελεσίγραφο, γιατί φαίνεται να λίγο να υποχωρεί ο Πούτιν, που ζητάει να πληρώνεται το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο σε ρούβλια. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Και το ερώτημα που προκύπτει μετά και τα όσα μάθαμε από τη Γερμανία, κύριε Υπουργέ, είναι αν κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες θα ζήσουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το δελτίο στην ενέργεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καταρχάς νομίζω ότι αυτό το οποίο ζητάει η Ρωσία να πληρωθεί σε ρούβλια δεν μπορεί να γίνει με τα υφιστάμενα συμβόλαια. Αυτή είναι η απάντηση την οποία έλαβε ο πρόεδρος Πούτιν στην απέτησή του από τους Γερμανούς, αλλά είναι και ο κοινός τόπος σχεδόν όλων των Ευρωπαίων που αγοράζουν ρωσική ενέργεια. Και από τους G7 και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά η βασικά συμβόλαια δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Οι χώρες. Έχουν χώρες της Ευρώπης, τα οποία είναι κατευθυνσμένα σε άλλο νόμισμα και σε άλλες τιμές. Μάλιστα. Αν λοιπόν είναι, συζητάμε την αλλαγή του νομίσματος, αυτή η αλλαγή του νομίσματος δεν μπορεί να έρθει έτσι ξαφνικά. Πρέπει να υπάρχει μια επαναδιαπραγμάτευση του συνολικού συμβολέου. Μάλιστα. Δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση από τη ρωσική πλευρά για μια τέτοια επαναδιαπραγμάτευση, η οποία μπορεί να σήμαινε και κάποια αλλαγή και στη τιμή, ώστε να μπορούμε να συζητάμε κάτι τέτοιο. Όμως, κύριε Υπουργέ, αυτό το οποίο λέει η ρωσική πλευρά, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι τα λεφτά τα οποία πληρώνουν για τα συμβόλαια η Δύση, τα οποία πληρώνει η Δύση, οι χώρες, όλες αυτές οι χώρες στη Ρωσία, πηγαίνουν σε λογαριασμούς οι οποίοι είναι δεσμευμένοι. Άρα, και από την πλευρά της Δύσης, κατά κάποιο τρόπο δεν τηρούνται τα συμβόλαια. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Κοιτάξτε, κυρία Κοραή, είναι σίγουρο ότι ο κύριος Πούτιν θα προσπαθήσει να πιέσει την Ευρώπη. Βέβαια. Θα προσπαθήσει να την πιέσει. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα την πιέσει εμείς θα καμφτούμε άμεσα. Μάλιστα. Και δεν σημαίνει ότι θα δεχθούμε χωρίς καμία διαπραγμάτευση τους οποιουσδήποτε όρους θέτει. Έχουν επιβληθεί και οι Ρώσοι, οι οποίες είναι άσχετες με τα συμβόλαια αυτά, έχουν σχέση με την επιθετική πολιτική απέναντι στην Ουκρανία και τον πόλεμο που διεξάγεται εκεί. Αν ο κύριος Πούτιν αποφασίσει να σταματήσει τον πόλεμο, δεν θα υπάρχει η δέσμευση αυτών των κονδυλίων. Θα υπάρχουν τράπεζες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι μέσα στο πλαίσιο των κυρώσεων και οι οποίες εξυπηρετούν την ενέργεια. Την ενέργεια και τις αγορές του φυσικού αερίου. Και βεβαίως, όσο και να συζητάμε για τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας τόσο για την Ευρώπη αλλά και τις εναλλακτικές αγορές για το ρωσικό φυσικό αέριο, δηλαδή που αλλού μπορεί να το πουλήσει αυτό το φυσικό αέριο η Ρωσία, δεν τα συζητάμε άμεσα, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι αγωγοί πλην από αυτόν που φέρνουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία προς την Ευρώπη. Και εγώ ξαναρωτάω, κύριε Υπουργέ, με βάση και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υποκύψει στις απειλές του Πούτιν και στον εκβιασμό και την πιθανότητα από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Πούτιν δηλαδή, να επιμείνει και αυτός για να εξωθήσει σε μια δύσκολη πραγματικότητα όλη την Ευρώπη. Διαβάζω σήμερα στο Reuters ότι η ακρίβεια που υπάρχει στη Γαλλία ξαναφέρνει την Λεπέν στο προσκήνιο όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι, μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού μας να έχουμε το θέμα δελτίο στην ενέργεια, να ζήσουμε στιγμές του 1970 με ό,τι αυτό σημαίνει? Λοιπόν, αυτό που αποφασίσαμε το προηγούμενο, την προηγούμενο Σαββατοκύριακο, την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής, είναι ότι η Ευρώπη θα κάνει μια προσπάθεια να είναι έτοιμη τον επόμενο χειμώνα με πλήρωση των δεξαμενών της φυσικού αερίου κατά 90%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο η Ευρώπη θα προσπαθήσει να έχει γεμίσει τις δεξαμενές αυτές του φυσικού αερίου, ώστε ακριβώς να μην υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο το οποίο περιγράφεται, δηλαδή να μείνουμε κάποια στιγμή να στερέψουν οι κάνουλες του αερίου και να κρυώσει η Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο
Κάποιοι θεωρούν ότι είναι παράτολμο, γιατί είναι ακριβές οι τιμές αυτή τη στιγμή, όπως οι Ολλανδοί είναι αυτοί που θέσαν το θέμα της ακρίβειας, και δεν θεωρούν ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα και δραστικά σε αυτό το μέτρο. Όμως σίγουρο είναι ότι όλοι προετοιμαζόμαστε ώστε να έχουμε μεγαλύτερη αποθηκευτική δυνατότητα και πολλαπλές και διαφορετικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου, ώστε να μην εξαρτηθούμε από τον οποιοδήποτε τέτοιο εκβιασμό. Πάντως και η Γερμανία είναι στην ίδια λογική με την Ολλανδία και δεν θεωρεί, τουλάχιστον και ο ίδιος ο καγκελάριος και άλλοι αξιωματούχοι στις δηλώσεις τους, ρεαλιστικό αυτό το σενάριο της γρήγορης απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο. Το θέμα είναι αυτό, εμάς εδώ την Ελλάδα πόσο μπορεί να μας επηρεάσει και εάν θα υπάρξουν, κύριε Υπουργέ, και αποφάσεις στη σύνοδο του Μαΐου. Γιατί χθες είχαμε εδώ προχθές και τον κύριο Παπαδημούλη, τον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, που είπε ούτε τον Ιούνιο δεν βλέπει αποφάσεις. Μπορεί να είναι το Μάιο, μπορεί να είναι σε έκτακτη σύνοδο κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι. Είναι σίγουρο ότι θα ληφθούν αποφάσεις. Δόθηκε η εντολή στην Κομισιόν, η οποία πρέπει να προχωρήσει ορισμένες και πολύ συγκεκριμένες μελέτες και να έρθει με τις συγκεκριμένες προτάσεις. Η μία είναι για να τεθεί η τιμή πλαφών στο φυσικό αέριο. Η πρόταση που είναι και του Πρωθυπουργού. Που είναι και του Πρωθυπουργού. Αυτή η πρόταση σημαίνει ότι οι χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν για να, και να ανοίξουν και να δώσουν στην Κομισιόν τα συμβόλαιά τους. Έχει πιθανότητες αυτή η πρόταση, γιατί όλες οι πλευρές λένε ότι έχει τις λιγότερες πιθανότητες λόγω των συμφερόντων των οικονομικών που έχει κάθε χώρα. Να σας πω τις προτάσεις και να σας πω μετά τις πιθανότητες. Ναι. Όντως αυτή η πιθανότητα είναι ίσως αυτό το πλαφόν στις τιμές, ίσως είναι η πρόταση η οποία δεν συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Η δεύτερη πρόταση αφορά την αποδέσμευση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από τη τιμή του φυσικού αερίου. Αυτό το πέτυχε μόνο η Ισπανία και η Πορτογαλία μέχρι στιγμής. Η Ισπανία και η Πορτογαλία πετύχανε το εξής. Επειδή δεν είναι διασυνδεδεμένες και δεν αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού συστήματος ενέργειας, γιατί δεν έχουν ούτε καλώδια που να τους συνδέουν με την Γαλλία, ούτε αγωγούς φυσικού αερίου, να κάνουν μια δικιά τους περιφερειακή μικρή αγορά, η οποία θα μπορούν να τη ρυθμίσουν με διαφορετικούς κανόνες. Οι υπόλοιπες χώρες όμως είμαστε διασυνδεδεμένες και οποιασδήποτε εξελίξει τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, επηρεάζουν την Ελλάδα και το αντίστροφο. Ναι. Εδώ επιτρέψτε μου να σας πω, ακούω την αντιπολίτευση εδώ να διατυπώνει μία κριτική και να λέει ότι θα μπορούσαμε και εμείς να ζητήσουμε κάτι παρόμοιο, επειδή έχουμε το πρόβλημα με την διασύνδεση των νησιών όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, και να το θέσουμε αυτό ως επιχείρημα προκειμένου να πάρουμε κάποια εξαίρεση αντίστοιχη με αυτή της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Έχει λογική αυτή η κριτική? Καταρχάς η κατανάλωση των νησιών που δεν είναι διασυνδεδεμένα είναι πολύ μικρά. Το πρόγραμμα της διασύνδεσης των νησιών έχει ξεκινήσει, μάλλον έχει ξεκινήσει και σε ένα μεγάλο του κομμάτι υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα καλώδια έχουν ήδη ποτιστεί. Υπάρχει και διασύνδεση πλέον και με την Κρήτη, άρα δεν νομίζω ότι ευσταθεί αυτό το οποίο λένε. Αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι με την τελευταία προσφερόμενη τιμή. Δηλαδή όποιος μπαίνει στο σύστημα τελευταίος, αυτός διαμορφώνει και κλειδώνει την τιμή. Μάλιστα. Δηλαδή το ακριβότερο. Εκεί πέρα λοιπόν, επειδή το φυσικό αέριο έχει ανέβει πάρα πολύ και το κόστος της παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο είναι πάρα πολύ ακριβό, αυτό που ζήτησε και ο Πρωθυπουργός είναι να αποσυνδεθεί το φυσικό αέριο από τη συνολική τιμή του συστήματος. Αυτό που πέτυχαν βέβαια η Ισπανία και η Πορτογαλία, ο Σάντσεθ και ο Κώστα. Νομίζω ότι το απάντησα πριν από ένα. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, και αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι να υπάρχει ένας έξπερτ από την κάθε κυβέρνηση, ο οποίος να συμβουλεύσει την Κομισιόν, γιατί αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι δεν υπάρχει καμία χώρα η οποία να έχει το ίδιο μείγμα ενέργειας με κάποια άλλη χώρα, ώστε να πούμε
με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία που μπορούν να κάνουν το δικό τους γκρουπάζ, οι υπόλοιπες χώρες έχουμε πολύ διαφορετικά μείγματα ενέργειας. Και να μπορέσουμε να βρούμε ποιο θα είναι ο τρόπος που τεχνικά και χωρίς να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά, να γίνει αυτή η αποσύνδεση. Το τρίτο που μας αφορά είναι οι ενέργειες τις οποίες κάνουμε για την αύξηση της δικιάς μας δυνατότητας προμήθειας φυσικού αυτό αερίου. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να έρθω. Είμαστε έτοιμοι και για το χείριστο σενάριο, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή έχουμε ένα plan B αλλά έχουμε και ένα plan B W, έτσι για να το πω. Το W σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται ότι σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ στη χθεσινή σύσκεψη συζητήθηκαν διάφορα σενάρια. Το καλό ας πούμε, το χειρότερο και το χείριστο. Εμείς είμαστε έτοιμοι για το χείριστο που ο Πούτιν αν αποφασίσει να κλείσει τις τρόφιγγες. Δεδομένου ότι έρχεται καλοκαίρι, δηλαδή υπάρχει μια επάρκεια για ένα δίμηνο όπως λένε οι πληροφορίες, αλλά εμείς έχουμε ένα καλοκαίρι, έχουμε έναν τουρισμό στον οποίο προσδοκά η κυβέρνηση και η χώρα και οι πολίτες για να έρθουν έσοδα, αλλά και θα έχουμε. Και αν το καλοκαίρι είναι ζεστό, χρειάζεται κλιματισμός, βέβαια, κατά συνέπεια χρειάζεται ενέργεια. Ναι. Θα είμαστε έτοιμοι. Είναι εύλογες οι ανησυχίες σας. Θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα δείξαμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε σε ένα μεγάλο ποσοστό να μειώσουμε την εξάρτησή μας από φυσικό αέριο που προέρχεται από τη Ρωσία. Το καταφέραμε στο περίπου 10%, δηλαδή μειώσαμε κατά 10% από το 40% στο περίπου 30% την εξάρτησή μας ήδη μέσα στο χειμώνα. Το δεύτερο είναι ότι με τις αυξημένες τιμές του κόστους του φυσικού αέριου έχουν ξαναμπεί μπρος τα λιγνητικά, γιατί πλέον το κόστος των ρήπων που τα κάνανε ασύμφορα οικονομικά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας στερήσει την παραγωγή από λιγνίτη. Και το τρίτο είναι ότι εξετάζει η κυβέρνηση τους τρόπους με τους οποίους θα ενισχύσει τις προμήθειες LNG, θα πολλαπλασιάσει τις αποθηκευτικές δυνατότητες. Και βέβαια δεν νομίζω ότι σας διέλαθε και της προσοχής σας η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός εχθές με τον Πρόεδρο της Ενώσης Ελλήνων Εφοπλιστών για να εξετάσει τις δυνατότητες που θα μπορούσε η ελληνική ναυτιλία, που διαθέτει πολύ μεγάλο σε δυνατότητες μεταφορές υγροποιημένου φυσικού αερίου, να συνδράμει σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως αυτό που μάλλον πρέπει να ξεχάσουμε για το επόμενο μεγάλο διάστημα είναι το φτηνό φυσικό αέριο. Και κύριε Τάκη, νομίζω έτσι ότι είναι, αυτό μπορούμε να το δούμε αν οι γεωπολιτικές εξελίξεις το επιτρέψουν. Ναι. Και οι γεωπολιτικές εξελίξεις σημαίνει εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία, επαναφορά της Ρωσίας στο διεθνές οικονομικό σύστημα, ώστε να σας ρωτήσω κάτι, μια και είπατε αυτό. Ας υποθέσουμε ότι εξομαλύνεται μέσα στον επόμενο μήνα η κατάσταση στην Ουκρανία και βρίσκεται μια χρυσή τομή, γίνεται μια συμφωνία. Σε πόσο χρονικό διάστημα θεωρείτε ότι μπορούν να επανέλθουν όλα αυτά που υπήρχαν πριν τον πόλεμο και να αρθούν οι κυρώσεις? Πόσο χρόνο θα πάρει δηλαδή στο να ομαλοποιηθεί και οικονομικά η κατάσταση? Δεν μπορώ να σας κάνω μια τέτοια εκτίμηση. Πρώτα απ' όλα δεν θεωρώ ότι οι κυρώσεις θα αρθούν όλες συνολικά και με ένα μαγικό ραβδί σε ένα βράδυ. Θα υπάρχει μια σταδιακή αποκλιμάκωση των κυρώσεων. Οι κυρώσεις θα μείνουν οπωσδήποτε στη Ρωσία για το γεγονός της παράνομης εισβολής. Και είναι σίγουρο ότι οι χώρες όπως οι πρώην ανατολικοευρωπαϊκές δεν θα είναι αυτές που θα πούνε σε Ευρωπαϊκό Έτσι. Συμβούλιο «Α, τελείωσε η ρωσική απειλή». Άρα μιλάμε για αποκλιμάκωση πολύ μακροχρόνια. Συζητάμε όμως για μια αποκλιμάκωση των κυρώσεων που έχουν να κάνουν με τις συναλλαγές, πράγμα το οποίο θα διευκολύνει αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε. Και μην ξεχνάμε ότι στον αρχικό σχεδιασμό των κυρώσεων δεν περιείχονται οι κυρώσεις επάνω για την αποπομπή της Ρωσίας από το SWIFT. Μετά προέκυψε αυτό. Αυτό προέκυψε και προέκυψε μέσα από την πίεση των κοινωνιών και όχι των κυβερνήσεων.
ήταν η πίεση της κοινωνίας που ζήτησε περισσότερες κυρώσεις και κατευθυνόμενες σε αυτό, σε αυτό τον αποκλεισμό της Ρωσίας, οι οποίες οδήγησαν τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν αυτό το μέτρο. Κύριε Υπουργέ, να τελειώσουμε με την Τουρκία. Με λίγες μόνο ημέρες μετά την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, πάλι άρχισαν τα ίδια, το χαβά τους οι Τούρκοι, πάλι αμφισβητούν την κυριαρχία, θέτουν, ανοίγουν όλη τη δική τους προκλητική ατζέντα και θέτουν και θέμα τη γνωστή τους αναθεωρητική στάση σε ό,τι αφορά την εθνική κυριαρχία, την ελληνική κυριαρχία των νησιών. Κάντε μας ένα σχόλιο. Σε ποιες δηλώσεις αναφέρεστε? Στις τελευταίες. Ναι. Στις τελευταίες. Οι οποίες είναι και πάλι για τα νησιά. Εγώ και επίσης υπάρχει και η πρώτη τελευταία, για να τα πούμε. Δεν έχει σημασία τώρα αυτή καθεαυτή. Είναι και η συνδιαχείριση του Αιγαίου, είναι και η αμφισβήτηση των νησιών εφόσον μετά την παρέλαση που έγινε την 25η Μαρτίου στη Σάμο και αμφισβητείται η ελληνική κυριαρχία. Έχουμε πολλές, δεν είναι μία και δύο. Λοιπόν, υπάρχουν οι δηλώσεις οι οποίες απευθύνονται στο εσωτερικό και οι δηλώσεις που απευθύνονται στο εξωτερικό. Και θα σας πω ότι αν καθόμαστε, νομίζω ότι πολλές φορές υπερβάλλουμε στην κάλυψη δηλώσεις που αφορούν παράγοντες που δεν ασκούν εξωτερική πολιτική. Αλλά αυτό είναι ένα σχόλιο. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία εκφράζει τον αναθεωρητισμό της και αυτό τον εξέφρασε μέσα από τις επιστολές τις οποίες έστειλε στον ΟΗΕ και τις οποίες δεν έχει πάρει πίσω. Μάλιστα. Τις οποίες αμφισβητεί όντως την ελληνική επικυριαρχία των νησιών, διότι θεωρεί ότι η στρατικοποίηση των νησιών, η οποία έχει γίνει για να αμυνθούμε απέναντι στην τουρκική απειλή, ουσιαστικά ακυρώνει και την ίδια την μεταφορά της κυριαρχίας από άλλες δυνάμεις προς την Ελλάδα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί είναι διάφορες οι συνθήκες με τις οποίες έχει γίνει αυτή η επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας. Αυτές έχουν απαντηθεί στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή τη διπλωματική προσπάθεια και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να κάνουμε αυτή τη διπλωματική προσπάθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει και να ζούμε με τον γείτονά μας σε μια κατάσταση η οποία θα οδηγείται διαρκώς στα κόκκινα. Και στα κόκκινα εννοούμε, όπως τα ζήσαμε το καλοκαίρι του 2020, ή σε ένα κλίμα διαρκής πολεμικής προετοιμασίας. Έχουμε και την αμυντική ανάπτυξη την οποία κάνουμε και την θωράκιση της χώρας, αλλά από την άλλη θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και ένα επίπεδο επικοινωνίας με τη γείτονα για τα ζωντανά θέματα ασφάλειας που έχουμε. Αυτό έκανε ο Πρωθυπουργός. Αυτά έκανε ο Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν, γιατί ακούω ότι γιατί μίλησε με τον Ερντογάν. Μα η Ελλάδα δεν σταματάει ποτέ να μιλά και ιδιαίτερα να μιλά με τους γείτονές της. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαπραγματεύεται ή υποχωρεί στα θέματα εθνικής κυριαρχίας. Μάλιστα. Να τα ξεκαθαρίζουμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, Υπουργέ.